συνδυάζω δύο πολιτισμούς. Η καταγωγή μου είναι από την Αφρική, αλλά έχω ελληνική παιδεία. Το κομμάτι της ελληνικής παιδείας το γνωρίζω, γιατί εδώ σπούδασα κτλ. Το αφρικάνικο κομμάτι όμως θέλει μελέτη. Όλο το εγχείρημα ξεκίνησε από μια ομάδα αφρικάνικου χορού και κλουστών. Για μένα οι αφρικάνικοι ρυθμοί ήταν η πόρτα για τις ρίζες μου. Ένας χώρος όπου μπορούσα να συνδεθώ με την Αφρική και να ορίσω και την ταυτότητά μου αντίστοιχα. Για να μπορέσει να σε δει ο άλλος, πρέπει ας πούμε να μιλήσεις. Πρέπει να εκδηλωθείς. Πρέπει να πεις κάτι. Και αυτό άρχισε να μου καθαρίζει στο μυαλό έναν τρόπο με τον οποίο θα ήθελα εγώ να κάνω την πολιτική μου δήλωση όσον αφορά τα δικαιώματα της δεύτερης γενιάς μεταναστών, από την τέχνη. Να μιλήσω για την οικουμενικότητα των πραγμάτων, να μιλήσω για αυτά που τελικά μας συνδέουν και όχι αυτά που μας διαχωρίζουν. Εξού τα μαθήματα των αφρικανικών χωρών, τα μαθήματα της κομμωτικής, δημιουργία μιας αφρικάνικης κουζίνας. Μέσα από τις δραστηριότητες έχεις έναν κοινό βίο λίγο πιο επιούσιο. Ανάσα στα Σουαχίλη σημαίνει χαρά της ζωής. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ανάσα στα ελληνικά σημαίνει ανάσα. Η ανάσα μας είναι ο πυρήνας της ζωής μας. Τώρα η χαρά της ζωής για τον καθένα τι σημαίνει, χρειάζεται λίγο αναζήτηση αυτό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Το αναζητούμε.